Δραματικά επιδεινώνεται η κατάσταση και στη Γερμανία που μετράει νέο ρεκόρ κρουσμάτων, ενώ η Ελλάδα, Παντελή Βαλασόπουλε, είναι πλέον κόκκινη ζώνη για τη Γερμανία. Καλό μεσημέρι, έτσι είναι. Νέο ρεκόρ κρουσμάτων σήμερα στη Γερμανία. 23.500 τα κρούσματα, 155 νεκροί. Για να καταλάβεις, Ματίνα, τον περασμένο Σεπτέμβριο η καγκελάριος Μέρκελ είχε προειδοποιήσει και είπε ότι θα είναι πάρα πολύ άσχημο εάν τα Χριστούγεννα έχουμε 19.000 κρούσματα. Και τώρα είμαστε αρχές Νοεμβρίου και έχουμε 23.500 κρούσματα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η υπερμετάδοση του κορονοϊού και στη Γερμανία, παρότι βρίσκομαστε στην πέμπτη μέρα του lockdown. Τώρα, από χθες, σύμφωνα με το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών, ολόκληρη η Ιταλία, η Βόρεια Ελλάδα και η Αττική είναι κόκκινη ζώνη για τη Γερμανία, χώρες υψηλού κινδύνου μαζί με τις περισσότερες Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι όποιος θέλει να ταξιδέψει από την Βόρεια Ελλάδα ή την Αττική προς τη Γερμανία, θα πρέπει αναγκαστικά όταν έρθει στη Γερμανία να μπει 5 μέρες καραντίνα και αν κάνει τεστ και είναι θετικό, τελείωσε η καραντίνα. Εάν δεν κάνει τεστ, τότε είναι υποχρεωτικά 10 μέρες καραντίνας. Άρα σημαίνει ότι υποχρεωτικά κάποιες μέρες θα μπει στην καραντίνα γυρνώντας από την Ελλάδα. Μάλιστα.